συμπεριφέρει του Λεμαίδας, επικοινώνησε το βράδυ της Παρασκευής με τη Δήμαρχο, είχε μια προγραμματισμένη παρουσία στη Κοζάνη και έτσι συναντηθήκαμε λοιπόν τον πρωί της Κυριακής του Σαββάτου πριν μια εβδομάδα στο Δημαρχείο της Κοζάνης, όπου ο Υπουργός εξέδισε τη Δήμαρχο να σειρά πράγματα προς το κέντρο φιλοξενίας. Από την πλευρά μου είπα στη Δήμαρχο και στον Υπουργό όταν ολοκληρώθηκε η ενημέρωση. Πρώτον, επειδή μένα μου ξανάτυχε αυτό το 2009 ως Δήμαρχο, εγώ είχα θετική ανταπόκριση τότε στον προηγούμενο Παυλόπουλο σε μένα, εγώ ως Δήμαρχος. Έτσι, για να ξέρετε τι απόψεις έχω. Λοιπόν, όμως αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό σε παρακαλώ, Δήμαρχε, δες τα κάνεις, που λέει πρέπει να δω κάποιους συνεργάτες, εγώ να σου προτείνω, αφού κάνεις την όποια προεργασία, το επόμενο Σάββατο, την Παρασκευή το βράδυ που θα είμαστε και όλοι οι βουλευτές, να γίνει λαϊκή συνέλευση στην Νεάπολη, γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνουν τελειτό και εσύ χρυσά του βάρια. Αυτά είπα εγώ στην Δήμαρχο. Εγώ που με πόλεμα από πίσω. Λοιπόν, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Εγώ δεν άκουσα την άποψη, είπα τώρα. Είπα. Λοιπόν, ναι, δεν θα κάνουμε διάλογο, κύριε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Πρόκειται λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία με ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στην Νεάπολη το Σάββατο. Και χαίρομαι πολύ που γίνεται σήμερα. Δεύτερο. Είπα, Δήμαρχε, είτε θετική είναι η κατεύθυνση που έχει του συνεργάτε σου, είτε αρνητική, εγώ είμαι στο πλευρό σου. Είτε για να το κόψουμε αμέσως, είτε για να το προχωρήσουμε, αν νομίζετε ότι αξίζουν τα όποια δυσαρμιστικά αυτά για τοπική κοινωνία. Και συμφωνήσαμε μάλιστα ποιους να ενημερώσω. Αναφέραμε τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές. Ανέλαβε ο Υπουργός να τους ενημερώσει. Και εγώ ανέλαβα συγκεκριμένα πρόσωπα της τοπικής σας κοινωνίας να ενημερώσω. Όταν πάρω το πράσινο φως από τη Δήμαρχο. Μου είπε θα μου το δώσει Κυριακή απόγευμα. Δεν πήρε Κυριακή απόγευμα. Τσιλπήκαμε έκτακτα για Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Και πριν το Υπουργικό Συμβούλιο επικοινώνησε με τη Δήμαρχο και λέω Δήμαρχε, με Ιούρο. Μου λέει προχώρημα ενημερώνεις, είμαστε θετικοί. Δευτέρα βράδυ αυτά. Δυο λεπτά. Δυο λεπτά. Ακριβώς και αυτό σας έκανα εισαγωγή ως Υπουργός. Εγώ ως Υπουργός, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Ακούστε, ακούω κάνει λίγο μόνη. Μου λέτε τον κόσμο. Ακούστε να δείτε, θεία παρακαλώ. Όταν στο Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν ο Χρυσοχοίδης πέρασε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τους στρατόπεδους της Νεάπολης, φυσικά δεν επέδρασα. Γιατί μου είχε δώσει πράσινο φως η αρχή. Δυο λεπτά. Την ίδια μέρα, κατά παρέγγιση του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου, αντέδρασα στην κατάθμιση και πώληση της ΔΕΗ, όχι γιατί έχω άλλο ενδιαφέρον για τη δικιά μου την Νεάπολη, αλλά και εκεί το θέμα έχω άποψη και δεν έχω περιπτώσει ούτε του καμία άλλη κατάθμιση ερχόμενο. Λοιπόν, δεν δέχομαι από κανέναν να μου λέει τι συνέχει, τι διέπει, τι συγκινεί, τι παρακινεί στις τοπικές κοινωνίες. Έγινε 19 χρόνια δήμαρχος και 8 χρόνια πρόεδρος Κέσκε. Ξέρω τη λογική των τοπικών κοινωνιών, όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα επιτρέπει.